Οι Έλληνες βιώνουμε τη μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση στα χρόνια της μεταπολίτευσης. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, αντίθετα με ό,τι έλεγαν για να υφαρπάξουν την ψήφο των Ελλήνων, έφεραν και ψήφισαν σε 2 χρόνια 2 μνημόνια. Ειδικότερα το 4ο μνημόνιο, το χειρότερο όλων, δεσμεύει τη χώρα για πολλά χρόνια, χωρίς να διασφαλίζει τη χρηματοδότησή της. Οι περικοπές συντάξεων 18% και η μείωση αφορολογήτου κάτω από τα 5.900 ευρώ σημαίνουν από 1 έως 3 χαμένες συντάξεις για τους συνταξιούχους και ένα χαμένο μισθό για τους μισθωτούς. Οι κύριοι Τσίπρας και Καμένος έφεραν συνειδητά και χωρίς κανέναν ενδιασμό τα χειρότερα μέτρα για τους Έλληνες, με μοναδικό σκοπό να παραμείνουν στην εξουσία. Τα υποτιθέμενα αντίμετρά τους είναι ο φερετζές ενός πολύ σκληρού πακέτου μέτρων. 5,5% πλεονάσματα που θα χρειαστούν για τα αντίμετρά τους είναι ένας άπιαστος, σκληρά φοροπηκτικός στόχος που αν τον έπιαναν θα διέλυαν πλήρως ό,τι απέμεινε από την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό δεν ψηφίζουμε τα αντίμετρα αφού θα ήταν σαν να συμφωνούμε στα σκληρά μέτρα λιτότητας. Επομένως, η συμφωνία ισοπεδώνει τα χαμηλά εισοδήματα. Το δήθεν κοινωνικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ είναι «εξυπηρετούμε τους ισχυρούς, ξεζουμίζουμε τους αδυνάτους, διαλύουμε τη μεσαία τάξη». Αν ήθελαν να ανακουφίσουν στοιχειωδώς και οριζόντια τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να υιοθετήσουν τώρα και όχι το 2019 την πρόταση που κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιστροφή στην ελληνική κοινωνία τμήματος του πλεονάσματος. Συγκεκριμένα, μείωση του έμφυα 20% από φέτος, όλα τα παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα από το 24% στο 13%, κατάργηση του φόρου στο κρασί. Σύνολο 865 εκατομμύρια ευρώ, ήτι το 0,5% του ΑΕΠ του 2017. Καλούμε τον κύριο Τσίπρα να νομοθετήσει τώρα αυτά τα μέτρα που προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να αφήσει τις υπεκφυγές. Άλλωστε, με μια τέτοια απόφαση, τηρούνται οι συμφωνίες με τους εταίρους.